Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το προσφυγικό πραγματοποίησαν έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και σύλλογοι κατοίκων των νησιών. Με κεντρικό σύνθημα όχι άλλες φυλακές ψυχών, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, ενώ αντιδρούν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης σχετικά με την επίταξη ακινήτων για τη δημιουργία δομών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε ανακοίνωσή της, η σημερινή συγκέντρωση πραγματοποιείται για να διατρανώσουμε όλοι μαζί την αγανάκτησή μας για την επιδεινούμενη μεταναστευτική κρίση στην οποία έχουμε αφαιθεί αβοήθητοι. Κόκκινο πάνι για τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί η έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δίνει το πράσινο φως στο Υπουργείο Μετανάστευσης να επιτάσσει εκτάσεις και ακίνητα για τη δημιουργία κλειστών δομών. Αντιδρώντας στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποφάσισε να διακόψει κάθε συνεργασία της με την κυβέρνηση μέχρι να ανακληθεί η επίμαχη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Με ψήφισμα που εκδόθηκε μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το απόγευμα της Τρίτης, η Περιφέρεια καταδίκασε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως αντιδημοκρατική ενέργεια και προανήγγειλε προσφυγή εναντίον της στα αρμόδια δικαστήρια.